Γεια σας παιδιά, είμαι ο Καρπούς του Φεταγκίμι και μαζί με τον Darkle εδώ πέρα στον καινούριο Melon Planet, γνωστό και ως Meloncraft από παλιά. Και τώρα θα σας πούμε γιατί ο Meloncraft θα είναι κλειστός για τον επόμενο ένα μήνα περίπου και τι ετοιμάζουμε σε αυτό το σερβερ. Τα μισά πράγματα θα τα πούμε εδώ πέρα με τον Darkle και τα άλλα μισά θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Τζούρου όσον αφορά το survival. Άρα ναι, ας αρχίσουμε λίγο για να πούμε πρώτα τι γίνεται με τον παλιό Meloncraft. Θες να αρχίσεις εσύ, μήπως? Πρώτα απ' όλα, ο παλιός Meloncraft για ένα μήνα μέχρι να ετοιμάσουμε αυτό να θα είναι κλειστός. Γιατί κάνουμε beta μορφές και θα αποφασίσουμε, μπορεί κάποια άτομα να βάλουμε έτσι μια εβδομάδα για να κάνουμε τεστ τα plugins και όλα αυτά. Μπορεί μια εβδομάδα πριν. Για τώρα, 2-3 εβδομάδες δεν θα υπάρχει ο Meloncraft ή ο Melon Planet, όπως θέλετε πείτε. Για το early access θα μιλήσουμε στη συνέχεια του βίντεο. Γιατί θα γίνει με αυτό. Οπότε, ναι, όπως είπαμε, θα είναι κλειστός για λίγο. Οι λόγοι είναι δύο βασικά. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν μπορούμε ουσιαστικά να πληρώνουμε δύο host ταυτόχρονα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο πολλά τα λεφτά. Και ο λόγος είναι γιατί αυτό το server είναι πολύ πιο ακριβώς από τον άλλον, γιατί έχουμε πάρει ένα καλύτερο μηχάνημα για να μην έχετε lag κτλ. Τα πράγματα που διαμαρτυρώσαν στον παλιό server, τύχη lag. Έχουμε πάρει μηχανηματάκι με dedicated στα αγγλικά. Ναι, για να σηκώνει 32 GB RAM νομίζω. Ναι. Έχουμε 32 RAM, δηλαδή περίπου 6 φορές ο παλιό μας server. Έχουμε καλύτερο επεξεργαστή, έχουμε καλύτερα τα πάντα. Όσοι είναι τώρα ειδικοί με τέτοια πράγματα, πλέον να πω ότι έχουμε ένα Intel Core i7-3770, 32 GB RAM. Και εσύ. Αλλά δεν χρειάζεται να τα πει αυτά. Εντάξει, απλά το λέω για όποιον τον ενδιαφέρει, ξέρω εγώ. Βασικά, γενικά έχουμε πάρει ένα μηχανηματάκι dedicated. Και απλά να πούμε ότι η σύνδεση Internet έχει περίπου 300 upload και 500 download, άρα πιστεύω δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γι' αυτό. Άμα ξέρετε τι σημαίνει αυτό, λογικά ξέρετε πόσο τούμπανο είναι. Άρα από εδώ και πέρα το lag φεύγει από το server, δεν υπάρχει ξανά το lag στο server. Είναι κάτι του παρελθόντος, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα, okay, είπαμε, θα κλείσω παλιό server. Μη ρωτάτε αν θα υπάρχουν, ας πούμε, π.χ. υπήρχε ένα bug με το set home στο παλιό server. Μη ρωτάτε αν θα φιξαριστεί κτλ. Τα πάντα θα φιξαριστούν, εννοείται. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, ας πούμε, σε όλα αυτά που θα κάνουμε. Απλά να πούμε ότι αυτό είναι το καινούριο hub που βλέπετε εδώ πέρα. Τα βλέπετε, είναι όμορφο και γλυκό. Και ναι, εδώ πέρα θα χωστάρουν τα πράγματα. Θα μιλήσουμε μετά για αυτό, όπως είπαμε. Πάνω κάτω θα είναι το ίδιο, δηλαδή όπως ήταν το παλιό hub. Δηλαδή θα έχει μια μεριά survival, μια μεριά mini games, μια μεριά PvP και adventure και αυτά. Εκεί είναι τα info. Τα adventure βασικά ξεχάσατε τα, γιατί αποφασίσαμε πως δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα. Και όπως είδατε στο προηγούμενο server, είχαμε φτιάξει το portal και δεν είχε τίποτα μέσα. Άρα ναι, δεν υπήρχε πολύ λόγος. Μπορεί να βάλουμε και ένα parkour έτσι στα survival. Κάτι τέτοιο. Μπορεί. Άρα ναι. Θα δούμε. Πάνω κατά αυτά νομίζω έχουμε να πούμε για το τι έγινε για τον παλιό server. Θα ανακοινώνουμε καινούργια πράγματα για αυτό το server στο Facebook του Meloncraft, το οποίο θα βρίσκεται κάτω στο description, αλλά και στο προσωπικό μου Facebook θα ανακοινώνω κάποια πραγματάκια. Και επίσης και στα live stream. Ναι, είναι στα live stream. Άρα θα μαθαίνετε τι γίνεται με τα mini games, τι mini games θα προτείνετε, θα ρωτάμε και εσάς π.χ. τι mini game θέλετε να δείτε, θέλετε αυτό ή αυτό. Να ψηφίζετε ποιο σας αρέσει πιο πολύ. Οπότε να είστε λίγο ενεργοί στο Facebook και να γίνει ο server όπως τον θέλετε εσείς πάνω κάτω για ανακοινώσεις κτλ. Και ναι. Να ρωτάτε ή να πείτε και να προτείνετε ποια minigame. Δεν θα πούμε. Να προτείνετε minigame. Πώς άμα μπορούμε, θα το ζητάμε. Άμα μπορούμε και είναι καλό και μας αρέσει, θα το ζητάμε. Από λίγα minigames τα έχουμε για standard, γιατί μας άρεσαν πολύ και στο προηγούμενο server, όπως το One The Chamber και το Hide and Seek. Μπορείτε να προτείνετε και εσείς άλλα minigames τα οποία μπορεί να σας αρέσουν και αν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, μπορεί να μπουν και στο server. Άρα προτείνετε και δούμε ότι κάποιο το θέλει πολύ. Επίσης έχουμε και δουλειά να κάνουμε, γιατί πρέπει να βάλουμε καινούργια Hide and Seek, καινούργια maps. Καινούργια maps γενικώς. Γι' αυτό είναι όλο αυτό ο χρόνο που ζητάμε, δηλαδή περίπου ένα μήνα. Γιατί εκτός από το survival που δουλεύουμε αρκετά σε αυτό, έχουμε και όλα τα minigames να φτιάξουμε και έχουμε και το PvP. Άρα ναι, θα πάρει λίγη δουλίτσα. Είναι σαν να αρχίζουμε το server από την αρχή με 2-3 maps παραπάνω. Αυτό. Αυτό σκεφτείτε. Ναι. Στα minigames. Δηλαδή ξαναξεκινάμε από το 0. Εσείς όποιος είχατε κάνει donate βασικά σίγουρα θα μείνουν. Δηλαδή ναι, όποιος είχε κάνει Melon Plus θα μείνει Melon Plus. Όποιος είχε κάνει Melon God θα μείνει Melon God. Ναι, εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν χάνεται το rank επειδή κάποιοι ανησυχούσαν επειδή αλλάζει το domain κτλ. Εννοείται πως σας πληρώσατε 50 ευρώ, τα πληρώσετε και τους 2 μήνες λειτουργίας του παλιού server. Έχουμε όλα τα τέτοια database που πληρώσατε και τα ranks και όλα αυτά θα τα βάλουμε και στο καινούργιο Melon Plus. Δεν θα χάσετε τίποτα. Και επίσης εδώ πέρα εμείς θα πάρετε περισσότερα πράγματα από ό,τι πήρατε στο παλιό. Εννοείται γιατί στο παλιό δεν πήρατε σχεδόν τίποτα και το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό στο καινούργιο server θα έχετε πάρα πολλά πράγματα και θα αξίζει άπειρα το κάθε donate. Και έχω πει χίλιες φορές άπειρα γενικώς. Αλλά τέλος πάντων, θα αξίζει άπειρα το κάθε donate που κάνετε στο server. Αυτά. Τα υπόλοιπα, όπως είπαμε στη συνέχεια του βίντεο με τον Τζούρ για το survival και το πώς αλλάζει και το πώς δεν θα είναι το απλό survival που έχετε συνηθίσει, θα τα ακούσετε σε λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε, σε μία πρόταση, ο server είναι κλειστός για ένα μήνα. Δεν θα υπάρχει Melon Planet, Meloncraft.
να ξέρετε, ονομαστεί Melon Planet, μάλλον ο σερβερ. Και την μετά από IP αυτόν θα τον ένα μήνα. δώσουμε και με επόμενα βίντεο, μάλλον του χάρη που θα Όχι, ανεβάσει. την IP θα συζητήσουμε σε live stream που θα ανακοινώσουμε πότε θα γίνει. Γενικά, ναι. Ναι. Και μια ακόμα πρόταση ότι ο σερβερ θα αναβαθμιστεί τρελά. Οπότε. Yeah, Αυτό. αυτά. Ένα μήνα. Ξανά την αρχή ο σερβερ και τα donates παραμένουν όπως έχουν και συνεχίζεται άμα θέλετε να κάνει donates για τον καινούριο σερβερ. Και γενικά όποιος κάνει donates τώρα που είναι κλειστό σερβερ θα έχει και το early access που θα σας πει μετά ο Χάρης. Okay, λοιπόν, οπότε αυτά. Στη συνέχεια του βίντεο θα ακούσετε και τα υπόλοιπα. Γεια σας μέχρι τότε. Και τώρα είμαστε στο δεύτερο μέρος του βίντεο που είμαστε μαζί με τον. Έλα. Υποτίθεται δεν είναι που κάνει την εντυπωσιακή είσοδο. Ναι. Hello. Με τον τζουριφλισμένο. Hello. Και θα σας δείξουμε κάποια πραγματάκια για το πώς θα είναι ο επόμενος σερβερ ο οποίος θα ανοίξει σε αρκετό καιρό από τώρα. Δεν θα πούμε ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε. Ελπίζουμε το συντομότερο τουλάχιστον, έχει τρελή δουλειά. Για τώρα το μόνο που μπορώ να σας δείξω λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα, είναι το survival. Άμα θέλετε να δείτε λίγα περισσότερα πράγματα, μπορείτε να έρχεστε στα streams, όταν κάνω streams, όταν κοινωνώ στο Facebook, και εκεί θα δείτε λίγο περισσότερα πράγματα. Όχι τα πάντα, αλλά λίγα περισσότερα. Κάνουμε λίγο spoil στα stream, ας πούμε. Άρα, τώρα εδώ πέρα το μόνο που θέλουμε να δείξουμε εδώ πέρα είναι το hub, το οποίο θα φιλοξενεί τα πράγματα που θα έχουμε. Από εδώ είναι το information κτλ. Δεν θα μπω μέσα για να μην σας δείξω περισσότερα πράγματα. Από εδώ πέρα είναι το PvP portal, θα είναι, όταν μπει το PvP με το καλό. Εδώ πέρα θα είναι και το survival, το οποίο θα σας δείξουμε κάποια πράγματα για τώρα. Και από εδώ θα είναι τα mini games, τα οποία θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε όσο το συντομότερο δυνατόν. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Μπορεί να πας στο μέρος που είπαμε και να δείχνουμε στα παιδιά. Κάνε παλιότερα. Πάνε στη Sand καλύτερα, γιατί έχουμε περισσότερα πράγματα να δείξουμε. Στη Sand. Επειδή θα με σκυλοβρίσουν άμα κάνω. Άμα κάνω τέτοιο. Άμα κάνω spoil. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει. Άντε. Πάνε στη Sand να δείξουμε πράγματα. Λοιπόν. Βασικά, πώς το λένε, θα σε πάω στην αρχή και την πολύ έξω σαν. Οκ. Πάμε στην αρχή. Θα σα πω τα υπόλοιπα πράγματα σε λίγο μόλις πάμε εκεί πέρα να με κάνει ένα TPO2. Ο οποίος είναι αυτός που έχει χτίσει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που θα δείτε. Βασικά, τα παιδιά, δηλαδή ο Ακύρα και ο Νάκρακ, που είναι στο Σταύρο, παιδί μου, έχουν φτιάξει εξ ολοκλήρου τα παιδιά και είναι, αυτό είναι θαύμα που το έχουν κάνει. Το πιο δύσκολο dungeon που έχει 10 επίπεδα και τα 10 επίπεδα είναι ξέρω εγώ τεράστια. Απλά είναι επικό η δουλειά που έχουν κάνει. Τα υπόλοιπα ό,τι βλέπετε σιγά σιγά εγώ με τη βοήθεια λίγο των παιδιών και τα λοιπά. Έχει πάει. Περίμενε και σε κάνω τυπή σε... κάνω εγώ τώρα. Okay. Κάνε. Boom. Λοιπόν, είμαστε στο Τζούρου. Και αυτή είναι η πρώτη πόλη την οποία είναι η μόνη που θα σας δείξουμε σε βίντεο. Τα υπόλοιπα είπαμε σε live stream. Θα δείχνουμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν. Να σας δείξουμε πρώτα απ' όλα πώς είναι μια πόλη. Αυτή νομίζω θα είναι η μεγαλύτερη πόλη, δεν νομίζω να κάνει μεγαλύτερη από αυτήν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη και η πόλη που εγώ με τα παιδιά είχαμε φτιάξει σε survive. Και δεν λέμε ψέματα, όντως ισχύει και μας πήρε πολλούς μήνες. Την είχαν φτιάξει σε survive, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Και δεν θέλω να μου κάνει load the chunks. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Minecraft, που δεν θες να μου κάνει load the chunks. Γενικά, ρε παιδί μου, το σύμπαν συνωμοτεί για να βγάλει ένα βίντεο σήμερα. Ναι. Όλα πάνε τέλεια. Λοιπόν, πες μου τι βλέπεις, να μπορώ να πω κάποια πράγματα, αν όχι εκεί, όλα. Τώρα τα βλέπω όλα. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτή εδώ, παιδιά, είναι μια η βασικότερη πόλη, τέλος πάντων, του σερβερ που εδώ πέρα θα είναι μια καλή αρχή για τον RPG Survival Server να ξεκινήσετε να αγοράσετε ένα σπίτι. Εδώ τα σπίτια έχουν φθηνές τιμές και μπορείτε, ας πούμε, να αγοράσετε. Αυτή εδώ συγκεκριμένη πόλη έχει peaceful mode, ούτε τέρατο ούτε οτιδήποτε. Έχει διάφορα shops. Γενικά, πες μου και εσύ τι θες να τους δείξουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε, επειδή είπες για το RPG, δεν έχουμε εξηγήσει στα παιδιά ότι το server θα είναι RPG τώρα το survival. Α, ναι, οπότε σωστά. Μην προχωράμε γρήγορα. Λοιπόν, όπως ξέρατε, στον προηγούμενο Meloncraft υπήρχε ένα απλό survival. Ωραία. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι να μην συνεχίζουμε αυτό το απλό survival και να το αντικαταστήσουμε με ένα πολύ καλύτερο RPG survival. Τι σημαίνει RPG survival? Οι περισσότεροι έχετε παίξει RPG games, άρα ξέρετε, αλλά για αυτούς που δεν ξέρουν, σημαίνει πως το παιχνίδι είναι σαν role playing, όπως είναι το RPG που σημαίνει role playing game. Που σημαίνει πως δεν κάνεις απλό survival, έχει κάποια παραπάνω πράγματα. Τα οποία θα σας τα δείξουμε λίγα πράγματα τώρα και λίγα πράγματα που είπαμε άλλες φορές. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα αγοράζεις σπίτι, είτε σε πόλη, είτε σε χωριά, είτε μόνο σου, είτε όπως θες. Αλλά με αγοράσεις σε πόλη θα έχεις ένα στάνταρ σπίτι, ας πούμε π.χ. αυτό. Να δείξουμε ένα σπιτάκι. Έχεις αρκετό χώρο να βάλεις τα τσέστη σου και τα λοιπά, και πάνω και εδώ και να κοιτάς την πόλη. Και επίσης, τι άλλο μπορείς να κάνεις, είναι να πάρεις ένα μαγαζάκι που έχει εκεί πίσω μαγαζάκια. Να σας τα δείξω λίγο. Έχουμε εδώ πέρα μια λαϊκή αγορά, ένα market, το οποίο ο καθένας μπορεί να πάρει ένα shop
και να πουλάει ό,τι θέλει, σε όποια τιμή θέλει, δεν του βάλουμε εμείς τι θα πρέπει να πουλάει. Βέβαια, αν τα πουλάει πολύ ακριβά, δεν θα έχει και κέρδος, γιατί κανένας δεν τα χωράει. Εννοείται, εννοείται, ναι. Και αυτοί που μένουν στην πόλη θα μπορούν να αγοράσουν αυτά που θέλουν από αυτόν και αυτός να βγάζει έτσι τα λεφτά. Να ξεκαθαρίσω εδώ πέρα, τα λεφτά δεν θα είναι balance. Όχι όπως θυμόσασταν που παντού σιλάς balance και δείχνουν τα λεφτά σου. Ακριβώς, εδώ πέρα μπορώ να πω ότι πρωτοτύπησε η αρχική ιδέα που είχα και βασικά πρωτοτύπησε όχι μόνο η ιδέα και με τη βοήθεια του Nacrack, του developer μας. Πάρε ένα crafting table, το έχεις στο χέρι, ωραία. Λοιπόν, και πάρε δείτε τώρα πώς κάνεις ένα coin. Πάρε 4 gold, ωραία, και βάλτα ναι, ξέρω, στα, ξέρω, ξέρω. Στα δύο τετράγωνα. Και τώρα μου το δείχνει έτσι γιατί δεν έχω το resource pack, αλλά θα έχουμε ένα custom resource pack το οποίο θα σου δίνει σαν coin. Λοιπόν, φτιάχνεις τέλος πάντων ένα coin που μπορεί να, εφόσον είναι έτσι, να μην το κάνουμε με gold. Θα το δούμε αυτό, δεν είναι σίγουρο. Μπορεί όχι, να... όχι. Το σίγουρο είναι θα είναι με gold, επειδή με τα παιδιά σκεφτήκαμε ένα αντικείμενο το οποίο πρέπει να είναι balance. Ωραία, και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι αναγκαίο το γεγονός να βρείτε πάρα πολύ gold για να, gold για να πλουτίσετε, διότι σκεφτείτε ότι το χρήμα θα διακινείται, επομένως δεν θα είναι τόσο αναγκαίο να βρείτε gold, γιατί θα υπάρχει ήδη τόσο πολύ χρήμα μέσα στο shop και όλα αυτά. Λέγεται πληθωρισμός. Άρα ναι, gold θα μπορείτε να πάρετε στην αρχή, ας πούμε, που δεν θα έχετε coins, αλλά μετά άμα πάρετε shop ή άμα έχετε τίποτε άλλο ή άμα κάνετε απλά συναλλαγές με τους φίλους σας, μπορείτε να μαζέψετε έτσι coins. Και προτείνουμε βασικά να μην κάνετε συναλλαγές σε φάση σου δίνω αυτό το σπαθί ή μου δίνεις αυτό το pickaxe, να τα κάνετε με coins ώστε να υπάρχει έτσι μια κίνηση με τα coins. Ακριβώς. Και επίσης, ο ρόλος που δίνουμε, η ορολογία που δίνουμε μέσα στο server role playing σημαίνει ότι κυρίες και κύριοι, θα έχετε ρόλους και θα πρέπει να διαδραματίζεστε ένα ρόλο. Δείτε το κάτι σαν ένα game που παίρνετε εσείς το δικό σας ρόλο. Καρπούζι, έλα εδώ λίγο. Εδώ είμαι, από πάνω. Εδώ πάνω, εδώ πάνω, εδώ πάνω. Και θέλω να πατήσεις /H και να κάνεις μια ερώτηση, την οποιαδήποτε ερώτηση. Α, ναι, να δείξουμε και αυτά τα κομμάτια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν γράφεις κάτι απλό, να γράψω ένα τεστ, ας πούμε, θα μπορούμε να το δίνουμε όλο είναι κοντά σου. Α πούμε, κάτσε λίγο να πάμε μακριά και να γράψεις κάτι για να καταλάβουν τα παιδιά. Τώρα, εγώ έγραψα τεστ, ωραία. Θα δείτε τώρα, θα πάω κάπου μακριά και θα γράψω κάτι, να δείτε αν θα μπορεί να δει ο Τσούρου τι έχω γράψει. Λοιπόν, γράψουμε πάλι. Μπορείς να δεις τι έχω γράψει. Για ξαναγράψε πάλι. Δεν μπορείς να το δεις τώρα. Για ξαναγράψε. Τώρα τι έγραψες, εγώ... Λοιπόν, νομίζω... Α, όχι, δεν έχω δει τώρα τι έχεις γράψει. Okay. Γιατί έχουμε το local chat, που σημαίνει ότι για να το κάνουμε πιο σαν φυσιολογική ζωή, δεν μπορεί να δει αυτό που γράφεις, κάποιος που είναι πολύ μακριά. Γενικά έχουμε πολλά τέτοια συστήματα και τα οποία θα τα δείξουμε σε κάποια άλλα βίντεο. Δεν θέλω τώρα να τα δείξουμε όλα, αλλά τώρα μιας που το παρουσιάζουμε αυτό και είναι και βίντεο και είναι λίγο επίσημο, θα πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτά τα chat έχουμε χωρίσει το chat σε κάποια επίπεδα. Είναι το local, το οποίο στο local ας πούμε θα μιλάτε ευγενικά, σωστά. Ωραία, δεν θα βρίζετε, δεν θα κάνετε και μάλιστα θα μιλάτε σε φάση όπως το παιχνίδι, ξέρω εγώ, καλησπέρα αστυνόμε ή το οτιδήποτε και θα έχει αστυνόμε στο παιχνίδι και πολλά άλλα τέτοια. Επίσης μετά χωρίζετε στο global, πάτα /G. Slash G, και αυτό μπορεί να το δει όλος ο κόσμος στο server. Εκεί μπορεί να το δει όλος ο κόσμος, εκεί πέρα θα κάνετε μόνο ανακοινώσεις, σε φάση ας πούμε... Ανακοινώσεις. Ναι, σε φάση... κοίτα, shop με sugar canes ας πούμε. Στην πόλη τάδε, δεν έχουμε δώσει ακόμα ονόματα, αλλά θα δώσουμε. Στην πόλη τάδε, με την τάδε τιμή, ή ξέρω εγώ, πουλάω σπίτι στην τάδε τιμή. Ποιος ενδιαφέρεται. Γενικά, ουσιαστικά εκεί πέρα γίνεται ένα advertise ή γενικά ανακοινώσεις από admins ή το οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά αν δούμε εκεί πέρα, ας πούμε, σε φάση να γράφετε στο οποιοδήποτε chat το οποίο δεν επιτρέπεται, δηλαδή, ας πούμε, αν στο H που γράφουμε μόνο ερωτήσεις, εσείς γράψετε απάντηση ή το οτιδήποτε τέτοιο, τότε θα σας κάνουμε μια προειδοποίηση να τα αλλάξετε, γιατί το chat το χωρίζουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Βασικά στο help, π.χ. αν εγώ κάνω μια ερώτηση, με γράψω /H, το /H είναι μόνο για ερωτήσεις. Γράψω πώς μπορώ να πάρω coins. Ωραία. Και κάποιος ξέρει, μπορεί να απαντήσει με global ή με /H, μπορείς βάζοντας gold ας πούμε. Αυτό ναι, αλλά όχι να πει ό,τι θέλει ας πούμε. Να πει, ναι, σε φάση καλημέρα παιδιά, τι κάνετε. Ναι. Αυτό είναι μόνο ξέρω εγώ για να βοηθάς άτομα ή να ζητάς βοήθεια από άτομα. Ναι, ουσιαστικά από τους admins ή γενικά ρε παιδί μου, επειδή έχουμε καταλάβει ότι κανένας δεν διάβαζε τους κανόνες, τότε ας υπάρχει ένα τέτοιο chat το οποίο μπορείτε να ρωτήσετε κάτι. Έτσι. Και άλλα τέτοια. Επίσης, για να μην, ο παραδοσιακός τρόπος είναι κλασικά slash message το όνομα και εκεί πέρα, άμα θέλετε, βρίστε κάτι ότι γουστάρετε. Μιλήστε όπως θέλετε στο φίλο σας, έτσι.
Αυτά. Ο RPG, όπως βλέπετε, έχει πόλεις, έχει δύο κύριες πόλεις, οι οποίες χωρίζονται σε έξι, όχι, το map έχει δύο πόλεις κεντρικές, οι οποίες είναι peaceful, και τώρα έρχονται, και είναι το κυρίως πιάτο του σερβερ, είναι τα έξι χωριά. Τα έξι χωριά, που ουσιαστικά δεν είναι χωριά, είναι σωστά κάτι κρατήδια, τα οποία το καθένα είναι μια ξεχωριστή faction. Ωραία. Που η κάθε faction αυτή, ο αρχηγός της θα είναι ένας admin, και ο οποίος, ας πούμε, με το που μπείτε στο server θα σας κάνει πρόσκληση. Ξέρω εγώ, θα τις παρουσιάσουμε σε ένα άλλο βίντεο μόλις ολοκληρώσουμε. Τώρα έχουμε άλλες δύο πόλεις να ολοκληρώσουμε. Και οι πόλεις είναι σε διάφορα biomes. Και το οποίο κάθε πόλη ενώνεται, ας πούμε, από μακριά, έτσι με τα πόδια θα πάτε, είναι μακριές αποστάσεις. Πώς το λένε, με τα πόδια. Και κάθε πόλη ουσιαστικά αποτελείται από 10 σπίτια και από δουλειές οι οποίες εσείς θα αναλάβετε. Έχει μια φάρμα βασικά και ένα blacksmith, έτσι, και το οποίο εκεί πέρα θα μπορείτε να μοιράσετε στις δουλειές σας. Και κάθε τόσο, μια φορά το μήνα θα γίνεται ένα battle, θα ξεκινάει, ας πούμε, ένα battle ανάμεσα στα χωριά μόνο, όχι στις πόλεις, στα χωριά, τα οποία αυτά τα χωριά θα, και εσείς θα παίρνετε την πρωτοβουλία μαζί με τον admin που θα είναι ο αρχηγός σας, θα σας οργανώνει εκεί πέρα και θα σας λέει, ξέρω εγώ, πάμε να επιτεθούμε εκεί. Και θα ετοιμάζετε τα σπαθιά σας, οτιδήποτε, να πάτε να κατακτήσετε το άλλο χωριό. Μπορείτε μέχρι δύο χωριά να κατακτήσετε. Και όλα αυτά, συν τα dungeons, συν κι άλλο ένα event και άλλα πάρα πολλά πράγματα που δεν θέλω να τα πω για να σας κρατήσουμε σε αγωνία, θα συμβούν σε αυτό εδώ το server. Ωραία. Ένα ακόμα πράγμα. Βασικά, ναι, οκ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το χωριό ουσιαστικά, άμα δεν πολεμήσετε σωστά ή άμα δεν νικήσετε γενικώς, υπάρχει περίπτωση να το χάσετε μετά από αυτό το μήνα που είπαμε. Άρα, αν έχετε ένα χωριό και σας νικήσει άλλη ομάδα που θέλει να το πάρει, χάνετε το χωριό σας μαζί με σχεδόν όλα τα items που είχατε εκτός από αυτά που έχετε, ας πούμε, στο Endrichist. Άρα, ναι, αυτό θα πρέπει να το προσέχετε, να προσέχετε πολύ καλά το χωριό σας, να είστε οργανωμένοι, να έχετε πράγματα γενικώς να αμυνθείτε και να νικήσετε για να συνεχίσετε να έχετε το χωριό σας. Αλλιώς μπορείτε να το χάσετε. Τι άλλο να πούμε, για κάποια πράγματα ακόμα που θα έχει το survival, ας πούμε για τα levels κτλ. Τα levels βέβαια αυτά τα έχουμε και εμείς ένα βίντεο, αν θέλετε να δείτε, αλλά εδώ πέρα θα έχει ένα leveling system, ο server όλος, ο οποίος δεν θα σας επιτρέπει μέχρι ένα συγκεκριμένο level να χρησιμοποιήσετε σπαθιά τύπου diamond ή τύπου iron ή μέχρι και stone ή πίκαξη axe. Και αυτό το κάναμε διότι θέλουμε να υπάρχει ένα balance και να μην μπορεί ο κάθε, ας πούμε, newbie παίκτης να διαχειρίζεται ένα sword ή μια diamond pickaxe που ίσως να μην του αξίζει. Και αυτά τα πράγματα θα τα παίρνουν μόνο οι παίκτες οι οποίοι θα έχουν καεί με λίγα λόγια μέσα στο server. Και ας πούμε αυτόν τον τυπά που θα βλέπετε ότι έχει diamond armor ή diamond sword και θα μπορεί να το χρησιμοποιεί, θα καταλαβαίνετε ότι ο τυπάς είναι λίγο τούμπανο και ότι έχει πολλά level απάνω και απλά λίγο θα πρέπει να τον προσέχετε να μην τον εκνευρίσετε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι για τα ranks, όποιοι έχετε ranks και τα λοιπά, θα έχετε πολύ καλά πράγματα, τα οποία δεν θα σας πω τώρα ακριβώς τι θα είναι, αλλά θα έχετε πολύ καλά πράγματα, τα οποία δεν θα είναι pay to win, αλλά θα είναι πράγματα που θα σας βοηθάνε να έχετε μια καλύτερη εμπειρία στο server και να περνάτε καλύτερα, ξέρω, και πιο ευχάριστα και να είστε λίγο πιο χαλαροί, ας πούμε. Άρα, ναι. Νομίζω αυτά έχουμε να πούμε για το καινούριο survival. Θα έρθουν και άλλα updates. Όσο πιο κοντά φτάνουμε, θα κάνω και ένα promo για το πότε θα ανοίξει ο server, πληροφορίες κτλ. Κάποια στιγμή, λίγο πριν ανοίξει. Κάποια στιγμή θα έχουμε και ένα early access για beta testers που θέλουν να γενικώς να τεστάρουν το server για να μας πούνε και πώς φαίνεται, να μας πούνε αν υπάρχουν bugs κτλ. Να πούμε ότι αυτό το server δεν χωστάρεται όπως οι προηγούμενες, χωστάρεται σε πολύ καλύτερο μηχάνημα και το lag θα είναι όσο λιγότερο δυνατό. Δεν έχω κάτι άλλο να πούμε, νομίζω. Έχεις τίποτα να προσθέσεις? Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι φέρνουμε για πρώτη φορά, και αυτό το έχουμε ψάξει, γι' αυτό τολμάω και το λέω, για πρώτη φορά, ας πούμε, στο ελληνικό Minecraft community έναν RPG server, ο οποίος έχει άλλα πρότυπα, ρε παιδί μου, και ξένα κατά προτίμηση, και ούτε έχει πολλά mini games ή οτιδήποτε τέτοιο, καμία σχέση, απλά γενικά είναι μια καινούργια εμπειρία και είναι, πιστεύω, θα είστε τυχεροί να τα απολαύσετε, διότι εγώ προσωπικά όταν ήμουνα και έβλεπα άλλους σερβερ έλεγα κρίμα που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και πιστεύω θα το εκτιμήσετε πολύ. Επίσης, και κατά ακόμα και προσθέτω και κλείνω, είναι ότι αυτός εδώ ο σερβερ, η κάθε πόλη έχει τόσα μυστικά που μπορείτε να ανακαλύψετε, τόσα κρυμμένες παγίδες, τα πάντα και όλα αυτά τα πράγματα
που ειλικρινά δεν σας έχουμε πει τίποτα. Δηλαδή κρατάμε μια αμυντική στάση γιατί δεν θέλουμε να σποιλάρουμε καθόλου. Θέλουμε να μπείτε στο σερβερ και να πάθετε απλά την πλάκα σας με όλη τη δουλειά που έχουμε ρίξει και να το χαρείτε. Αυτά από μένα. Γι' αυτό και εγώ πριν ας πούμε δίσταζα να πω κάποια πράγματα γιατί φοβόμουν να μην σας πω πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και απλά δεν θέλω να σας τα πω γιατί χάνει την αξία του πιστεύω. Όπως είπαμε, αν θέλετε κάποια παραπάνω πράγματα, αρχίστε τα live stream και βλέπετε κάποια πράγματα. Αυτά, επίσης αυτά, να λοιπόν, πω για τα ναι. mini games δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα έχουμε αρκετά mini games και όλα θα είναι σωστά σεταρισμένα και δεν θα υπάρχουν bugs. Θα τα δείτε στην πορεία, στα επόμενα update, τι mini games θα υπάρχουν και οι πίστες κτλ. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει τίποτα στα mini games, αλλά σας υποσχόμαστε καλύτερα και περισσότερα. Αυτά, θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Yes, ευχαριστούμε για την υπομονή σας με αυτό το server. Και μέχρι να ανοίξει και τα λοιπά. Και γεια σας.